Υπάρχουν πολλά κανάλια, κανείς να αλλάζει, να κλείνει κτλ. Έτσι πιστεύω ότι πραγματικά η αυτορύθμιση που λέει ο κ. Τσανίδης δεν θα γίνει μόνο από τον κόσμο, αλλά γενικότερα από όλους μαζί. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο τρόπος. Μία σκέψη που μου έρχεται τώρα, κύριε Δούκα, κύριε Τσανίδη, κύριε Αποστολίδη, είναι ότι θα πρέπει πραγματικά με την παιδεία μας, αν υπάρξει παιδεία, τότε, κύριε Δούκα, κανένας δεν θα κοιτάει από την κλειδαρότρυπα. Όχι, διαφωνώ. Η κλειδαρότρυπα είναι γενής τάση λατρείας και του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος θέλει να βλέπει καλά την κλειδαρότρυπα και να νιώθει μια ψευδέστηση ζωής. Διαφωνώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλλον και εσείς θέλετε να ζητήσετε ένα τοπικό παράδειγμα. Όταν η σεξουαλική, διαπαιδαγώγηση, κύριε Δούκα, θα γίνει πράξη στους ανθρώπους, τότε θα εκλείψει η κλειδαρότρυπα. Γιατί πραγματικά, εγώ το πιστεύω πιο πολύ από εσάς, ότι είναι εγγενής. Δεν το συζητάω. Όμως πιστεύω ότι πραγματικά η ειδονοβλεψία των ανθρώπων θα εκλείψει σιγά σιγά με τον πολιτισμό και με την παιδεία. Γιατρέ μου, προσπάθεια ώστε να αλλάξει, αυτό το κακώς διαπιστωμένο γεγονός και με στάτους μιας τοπικής κοινωνίας η οποία είναι πραγματικά σε δυσχερή θέση, θα λέγαμε. Αντικρουόμενες απόψεις, οι οποίες ακριβώς επειδή είναι αντικρουόμενες, καταλήγουν σε ύβρις. Υπάρχει. Αν υπάρχει. Τρόπος για να αλλάξει. Ποια είναι η διαδικασία? Όχι, δεν υπάρχει ένας τρόπος που θα άλλαζε από τη μια μέρα στην άλλη. Η άποψή μου είναι για τρεις γενιές. Σε τρεις γενιές θα περάσει. Αν συνεχίσουμε να θέλουμε την πρόοδο και αν αλλάξουμε την παιδεία. Βέβαια, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι θα αλλάξει γρήγορα. Το ότι θα αλλάξει, θα αλλάξει. Αλλά πόσα χρόνια μπορεί θα χρειαστούμε? Μπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο. Προς το χειρότερο. Εγώ απλώς θα ήθελα να προσθέσω ότι ουσιαστικά όλες αυτές οι ύβρις εξαπολύονται πίσω από ένα πέπλο ανωνυμίας. Όλοι χρησιμοποιούν... Είναι η σύγχρονη κουκουλοφόρη της κατοχής. Α, μπράβο, ναι. Από ό,τι γνωρίζω και είμαι σίγουρος γι' αυτό, το οποίο σας το μεταφέρω, δεν υπάρχει η ανωνυμία στο ίντερνετ, είναι ένας μύθος. Δεν υπάρχει ανωνυμία. Όλα μπορούν να βρεθούν, από πού εκπορεύονται, ποιος τα εκπορεύει, τι λέγονται και ούτω καθεξής. Απλώς, για να πάρεις την άδεια να μάθεις το πιο νόμιμα, θα πρέπει να απευθύνεις στο εισαγγελέα. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι με τους οποίους είναι γνωστοί το πώς και ποιος στέλνει τι μηνύματα και ούτω καθεξής. Και στο κάτω-κάτω, το τι εκφράζουμε, η άποψη την οποία εκφράζουμε, ή την ιδέα ή η κριτική ή το σχόλιό μας, εκφράζει κατά βάθος το ηθικό υπόβαθρο αυτού την οποία τη διακινεί ή την εκφράζει. Κύριε Καφαλή, μια τελευταία κουβέντα από εσάς για να κλείσουμε, σας παρακαλώ, έτσι. Ναι, όταν... τώρα δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε και παγκόσμια. Ναι, βέβαια. Εκεί που φαίνεται να... Εμείς ξεκινούμε βεβαίως από το τι συμβαίνει στην τοπική μας κοινωνία με αφορμή μια ένταση και μια διαφωνία σε θέσεις, σε απόψεις, η οποία είναι μάλιστα και πολύ επίκαιρη. Στην τοπική μας κοινωνία νομίζω τα πράγματα θα αλλάξουν πάρα πολύ αργά, γιατί φαίνεται ο πολιτισμός και η παιδεία του τόπου μας να είναι πάρα πάρα πολύ πίσω. Επομένως, εγώ δεν προβλέπω να αλλάζει πολύ γρήγορα αυτό το φαινόμενο. Μπορούμε να βοηθήσουμε μη δίνοντας σημασία όσο επικεντρώνεται κανείς σε ένα θέμα, σε ένα πρόβλημα, σε ένα γεγονός, όσο ρίχνουμε τους προβολείς μας επάνω του, τόσο παίρνει διαστάσεις και ερεθίζει τον κόσμο να το βλέπει. Όταν εσείς παίζετε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, οι δημοσιογράφοι, ακόμη και οι δικηγόροι και η δικαιοσύνη, όταν δεν ρίχνουμε πολύ τους προβολείς πάνω σε αυτό το θέμα, νομίζω κάνουμε ήδη ένα βήμα μπροστά, κύριε Αποστολίδη. Ας μην φωτίζουμε αυτά τα θέματα. Ας τα αφήσουμε από μόνα τους να τελειώνουν. Εμείς σήμερα, γιατρέ μου, κύριε Καφαλή, παρουσιάσαμε την κατάσταση όπως ακριβώς μας ενοχλεί. Δεν σας κατηγορώ. Το αντίθετο, αλλιώς το κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνω. Αυτό που θελήσαμε να κάνουμε είναι να συζητήσουμε μαζί σας για να παρακολουθήσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ένα τέτοιο φαινόμενο σε μια δύσκολη πραγματικά εποχή και το πώς θα καταλήξει όταν πραγματικά φτάνουμε σε καταστάσεις διχασμού της τοπικής κοινωνίας
για ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί με συζήτηση, με διάλογο, με επιχειρήματα και όχι με ύβρις, όχι με ζητήματα τέτοια τα οποία πραγματικά. Τώρα βάλατε ένα άλλο θέμα. Το θέμα του διχασμού. Δώσε στον Έλληνα διχασμό, δύο πράγματα. Είναι ό,τι του χρειάζεται. Αν του δώσει πέντε πράγματα να διαλέξει, δεν τρελαίνεται. Μας λέει δύο θέλω, δύο μόνο θέλω πράγματα. Μόνον τόσο μπορώ. Άσπρο μαύρο, καλό κακό. Ενδιάμεσα δεν έχω. Δεν μπορώ να έχω άλλες ενδιάμεσες απόψεις. Θέλω το διχασμό. Μου αρέσει να έχω αντιπάλους. Μου αρέσει να παλεύω εναντίον κάποιων. Ίδιον του Έλληνος είναι αυτό δηλαδή. Μπράβο. Κύριε Καφαλή, κύριε Τζανίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Μας προσφέρατε τη δυνατότητα να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Πάμε τώρα στα αθλητικά μας, κυρίες και κύριοι. Τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε ο Μέγας Αλέξανδρος και είναι η μοναδική ομάδα που συνεχίζει χωρίς απώλειες βαθμών στο πρωτάθλημα. Να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική στην Α1 Θράκης.